Σήμερα κάναμε μια συμβολική κινητοποίηση εδώ στην εταιρεία της Zenith φυσικού αερίου. Ήρθε ένας υπέρογκος λογαριασμός σε μια εργαζόμενη που συμπληρωματικά με τον προηγούμενο που ήταν 1.900 ευρώ έφτασε στο σύνολο της 3.000 ευρώ. Καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν καθόλου εξυπηρετικό, ήταν υπέρογκο, δεν μπορεί πραγματικά κανένας εργαζόμενος να το πληρώσει σήμερα με τους μισθούς που είναι στα τάρταρα, με τετράωρες συμβάσεις εργασίας, γιατί η συναδέλφος αυτή δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία σούπερ μάρκετ, τετράωρη, με μια απασχόληση δηλαδή, και ο μισθός της δεν υπερβαίνει τα 450 ευρώ. Συναντήσαμε τον υπεύθυνο μέσα στην εταιρεία, κάναμε τη συζήτησή μας, βάλαμε τις προτάσεις μας και καταφέραμε και με μια πίεση και με μια συζήτηση που είχαμε και μια ξεκαθάριση από τους δικούς μας, από τα δικά μας αιτήματα των σωματείων δηλαδή και της συναδέλφης σας, ότι ρεύμα σε σπίτι και αέριο δεν θα κοπεί. Συμφώνησε, καταφέραμε να πετύχουμε έναν εξυπηρετούμενο θα λέγαμε διακανονισμό της τάξης των 60 ευρώ τον μήνα σε αυτόν τον υπέρογκο λογαριασμό. Σαφώς θα συνεχίσουμε και τις παρεμβάσεις μας και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο αλληλεγγύης με τα σωματεία, ούτως ώστε αυτοί οι εργαζόμενοι και να αποπληρώσουν το ποσό και φυσικά όσο γίνεται μεγάλα ποσά τα οποία προκύπτουν από τους απαράδεκτους νόμους που έχουν ψηφίσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί, όπως οι δίτρες αναπροσαρμογής, δηλαδή το ότι η ενέργεια συνολικά μπορεί να είναι στο χρηματιστήριο. Και δηλαδή να καθορίζει αυτή τη τιμή τη, γιατί από εκεί προκύπτει και ο υπέρογκος λογαριασμός. Θα κοιτάξουμε ό,τι μπορούμε ακόμα περισσότερο για να μειωθεί ο λογαριασμός με τη δική μας συμβολή και πίεση για να τα καταφέρουμε. Θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουν όλα τα σωματεία, να ψάξουμε παντού. Υπάρχουν δεκάδες εργαζόμενοι, χιλιάδες εργαζόμενοι για την ακρίβεια, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοια σημαντικά ζητήματα, όχι μόνο με τους λογαριασμούς, αλλά με τους πληστηριασμούς, με οτιδήποτε άλλο προκύπτει και τους κάνουμε καθαρό. Ότι σπίτια από το λαό δεν θα πάρετε, τα σπίτια θα έχουν μέσα και ρεύμα και νερό και θέρμανση. Η ρήτρα αναπροσαρμογής πόσο σε ποσοστό ήταν? Η ρήτρα αναπροσαρμογής στο τελευταίο λογαριασμό της που ήταν 1.900 ευρώ ήταν τα 1.300 ευρώ. Δηλαδή τα 1.300 ευρώ ήταν κοπανιστός αέρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή ένας λογαριασμός τετράμινος να πούμε στα 600 ευρώ ήταν ένας normal, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, λογαριασμός που θα μπορούσε η συναδέλφη να εξυπηρετήσει. Αλλά τα 2.000 που ήρθαν καθαρά με αυτή τη ρήτρα προσαρμογής που επαναλαμβάνω, η ευθύνη είναι τεράστια των κυβερνήσεων και είναι και κατ' εντολή νόμοι οι οποίοι έχουν πάρει από αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Που είτε είναι ιδιωτικές είτε είναι κρατικές, θα το πούμε γνώμονα το κέρδος. Γιατί αυτός είναι ο βασικός λόγος και ο πυρήνας του προβλήματος, το κέρδος.